Κάτω από άλλες συνθήκες θα ήθελα πραγματικά να συζητήσουμε πάρα πολύ για το θέμα αυτό, γιατί ήδη αθροίζουμε τα αποτελέσματα μιας κομματικής σκόπιμης επιλογής που δίνει χώρο σε δήμους όλης της χώρας να συμβαίνουν παρατράγουδα. Αλλά φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει η κυβέρνηση, θα αλλάξει και ο νόμος για τις μεθεπόμενες. Όχι, εμείς έχουμε. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο επισημαίνεται είναι πολύ σημαντικό. Ήδη υπάρχει στην πραγματικότητα ένας θρηματισμός. Το ζούμε κάθε μέρα. Και ένας κατακαιρματισμός υποψηφιότητων. Αυτό θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα λειτουργίας των Δημοτικών Συμβουλίων και διαμορφώσεως πλειοψηφιών των Δημοτικών Συμβουλίων, προκειμένου να μπορούν να πάρουν αποφάσεις στρατηγικού χαρακτήρα. Να ξέρετε ότι αυτό δεν είναι τώρα θεωρία. Θα αποβεί τελικώς εις βάρος των πολιτών, καθότι οι Δήμοι θα αρχίσουν να δυσλειτουργούν. Και βεβαίως θα είναι και η χαρά των εργολάβων, θα ενισχυθούν τα φαινόμενα διαφθοράς. Γιατί θα ενισχυθούν? Διότι από τη στιγμή που το τεχνικό πρόγραμμα των Δήμων πλέον θα ψηφίζεται έργο ανά έργο, τότε στην πραγματικότητα θα γίνεται με τις μειοψηφίες, προκειμένου να συγκροτηθεί πλειοψηφία για να μπορέσει να περάσει τα έργα τα οποία έχει στο μυαλό του ο Δήμαρχος, θα γίνεται μια απίστευτη και συνεχή συναλλαγή σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, έχει θεσμοθετηθεί με αυτόν τον τρόπο η διαφθορά, θα ενισχυθούν αυτά τα φαινόμενα σε μια χρονική στιγμή που η αυτοδιοίκηση προχωρούσε καλά, εξυγιαινόντουσαν τα οικονομικά της. Οι περισσότεροι Δήμοι, η συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων, έχουν πια βιώσιμα οικονομικά και τα φαινόμενα κακοδίκησης έχουν περιοριστεί σημαντικά. Λοιπόν, ενώ βαδίζαμε προς αυτή την κατεύθυνση, αυτή εδώ η ρύθμιση που έφερε ο κύριος Σκουρλέτης και την οποία διατηρεί βεβαίως, δεν είναι θέμα Σκουρλέτη, είναι θέμα κυβερνητικής επιλογής εδώ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, αυτή αποβαίνει τώρα μοιραία. Δίνει ρόλο σε μικρό... Οι πολιτικές συνέπειες φαίνονται ήδη. Ναι, γι' αυτό το λέω, εγώ το φωνάζω από την πρώτη στιγμή, όταν ξεκίνησε η κουβέντα, πριν πάρει φωτιά η προεκλογική, αν περί τέτοιας ο λόγος, περίοδος, ότι έτσι θα εξελιχθεί και ακόμη δεν είδαμε τίποτα. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε δεσμευτεί, εάν οι εκλογές γίνουν προ των αυτοδιοικητικών εκλογών, αμέσως θα καταργήσουμε τις ρυθμίσεις αυτές και θα επαναφέρουμε τις προηγούμενες. Αμέσως. Αυτό περνάει με 151, είναι με νόμο? Αυτό περνάει με 151, μάλλον ούτε 151, είναι η λεγόμενη σχετική πλειοψηφία με την οποία αποφασίζει η Βουλή. Περνάει λοιπόν με την απλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είναι ένας νόμος όπως όλοι οι άλλοι. Μπορεί να γίνει αμέσως. Εμείς είμαστε απολύτως έτοιμοι να το φέρουμε. Εάν υπάρχει ο ελάχιστος χρόνος, προκειμένου να διεξαχθούν οι εκλογές, έτσι. Ναι, καταλαβαίνω. Σαφώς. Εάν υπάρχει λοιπόν ο ελάχιστος χρόνος, εμείς αυτό θα το κάνουμε αμέσως. Πάμε τώρα στο μείζον θέμα της επικαιρότητας. Δεν είναι άλλο από την αντιπαράθεση. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν πρωθυπουργός, ο οποίος αναλαμβάνει και καθήκοντα υπουργού εξωτερικών, σε ένα εθνικό θέμα, να έχει εντελώς διαφορετική άποψη με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και συγκυβερνήτη, αλλά στη διελκυνστίδα του συγκυβερνήτη με τον Κοντζιά να προτιμήσει τον συγκυβερνήτη, πέρα από το ότι δεν θέλει να χάσει την εξουσία. Ποια άλλη πολιτική ερμηνεία δίνει ο Μάκης Βορύδης? Κοιτάξτε, όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε δει τα πάντα με την κυβέρνηση αυτή. Και έχει αποδειχθεί ότι το μόνο το οποίο πραγματικά ενδιαφέρει εδώ είναι η παραμονή στην εξουσία. Για μερικούς μήνες, για μερικές εβδομάδες, για μερικές μέρες, παραμονή στην εξουσία. Αυτό είναι ο συγκολητικός ιστός πια αυτή τη κυβέρνηση. Γιατί αρχή, μέση και τέλος δεν βγάζει. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι όλο αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορείς να καταλάβεις πώς είναι δυνατόν. Για να καταλάβετε πόσο ξένα πράγματα μας είναι αυτά, θέλω να σας θυμίσω το εξής. Σε κυβερνήσεις συνεργασίας επίσης, για θέματα όχι τόσο σημαντικά, έφευγαν κόμματα, εγκατέλειπαν την κυβέρνηση κόμματα. Σας θυμίζω παραδείγματος χάρη την αποχώρηση της Δημάρ για το θέμα της ΕΡΤ. Σας θυμίζω ότι για θέματα πραγματικά, δεν θα πω ίσονο σημασίας, αλλά πάντως καμία σχέση με το μέγεθος αυτού του θέματος που συζητάμε τώρα, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα εξωτερικής πολιτικής, που διακυβεύονται στοιχεία της εθνικής ταυτότητάς μας. Να σας θυμίσω το ζήτημα με τις ημέρες του γάλακτος. Έφυγαν υπουργοί. Έτσι, για το πόσες μέρες θα είναι το Περιστέριο μέλλον. Ναι, για το αν θα είναι 14 μέρες και πώς το θυμάμαι. Για αυτό το ζήτημα έφυγαν υπουργοί. Για ζητήματα, παραδείγματος χάρη, που είχαν να κάνουν πάλι με προσαρμογές, οι οποίες κάποιος δεν αισθανόταν ότι δεν του άρεσαν, έφευγε. Εδώ έχει μια κυβέρνηση στην οποία... Έφυγε υπουργός και εδώ όμως. Όχι, εδώ έφυγε γιατί προκειμένου να μην δυσαρεστηθεί ο κύριος Καμένος και να μην διαραγεί ο συγκολητικός ιστός αυτής της κυβέρνησης, θυσιάστηκε
ο άνθρωπος ο οποίος φέρει την πολιτική ευθύνη για τη συμφωνία αυτή, που υποτίθεται ότι τη στηρίζει ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, για να δείτε τώρα τις αντινομίες. Μένει στην κυβέρνηση αυτός που διαφωνεί με την συμφωνία αυτή και φεύγει από την κυβέρνηση αυτός που την κατέστρωσε. Όχι, και το χειρότερο είναι, αγαπητέ μου κύριε Βορύδη, ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει άποψη με αυτόν τον οποίον έδιωξε ταυτόσημη και δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψω διαφοροποιήσεις. Είναι τρελό αυτό. Ναι. Απλά πολιτική ερμηνεία ήθελα, πέρα από την αγάπη για την καρέκλα. Τίποτα, δεν υπάρχει καμία, αυτή είναι. Δεν βρίσκεται άλλη δηλαδή εσείς? Γιατί εδώ υπάρχει η ιστεροφημία, ξέρετε κάτι κύριε Βορύδη. Είναι νέος άνθρωπος ο Τσίπρας. Ακούστε, το άλλο το οποίο μπορεί να σκεφτεί κανείς είναι ότι υπάρχει κάτι ακόμα συνεκτικότερο που αντιλαμβάνεται, που τους καθιστά αυτούς τους δύο απολύτως συνδεδεμένους. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Αλλά κάτι πάρα πολύ ισχυρό προφανώς. Αυτό που λένε στα καφενεία, όπως λέει και ο κύριος Πολάκης, ότι τον έχει δεμένο. Δεν ξέρω τώρα γιατί τον έχει δεμένο, αλλά είναι προφανές. Ναι, αλλά πολιτικά γιατί να κρατήσει το Υπουργείο ο κύριος Τσίπρας και να είναι σε αντιπαράθεση με τον αντιπρόεδρο και να το δώσει σε κάποιον άλλον. Σε άλλον κοτζιά. Να πει πάρ' το εσύ το Υπουργείο και μάλλον στη δυο σας. Γιατί τώρα λέγοντας ο κύριος Τσίπρας δεν θα επιτρέψω καμία διαφοροποίηση, ουσιαστικά του λέει του κυρίου Καμένου, εσύ στο εξής δεν θα μιλάς. Διότι, ακριβώς αυτό να πω, διότι ενδεχομένως επί του παρόντος θεωρεί ο Τσίπρας ότι διασφαλίζει ένα μορατόριο με τον Καμένο και ότι επομένως ναι μεν ο Καμένος θα διαφοροποιείται ως προς το ζήτημα του περιεχομένου, αλλά εν τέλει πρώτον έκανε τη δήλωση ότι δεν θα ρίξει την κυβέρνηση. Άρα εδώ είναι ο ορισμός του τζάμπα. Έτσι, διότι όταν αύριο το πρωί ενδεχομένως θα τεθεί το ζήτημα της ξανά της προτάσεως μου, της πιστείας την οποία θα φέρει η αντιπολίτευση, εάν ο κύριος Καμένος δώσει στήριξη στην κυβέρνηση, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχουν αυτά, θα καταψηφίσω, δεν έχουν καμία σημασία. Σημασία έχει να αποσυρθεί η εμπιστοσύνη από την κυβέρνηση, προκειμένου η κυβέρνηση να μην μπορεί να περάσει αυτή τη συμφωνία στη Βουλή, να μην αναζητήσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, να μην φτάσουμε στο σημείο της προφορίας. Το ενδεχόμενο. Αν δίνει στήριξη στην κυβέρνηση, τώρα όλο το υπόλοιπο είναι αδιάφορο. Όχι, λέω, το ενδεχόμενο να συναρτάται όλο αυτό που συνέβη το τελευταίο 24ωρο από το ότι φάνηκε, και είναι κάτι περισσότερο αποδεδομένο, ότι υπάρχει αδυναμία να προκύψει συμφωνία στα Σκόπια. Και είπαν οι δικοί μας εδώ, είναι μια καλή ευκαιρία, γιατί δεν θα έρθει προς κύρωση η Βουλή, δεν θα έχουμε τέτοιου είδους ζητήματα. Να πάμε ένα βήμα παρακάτω την ιστορία για επικοινωνιακούς λόγους. Γιατί τώρα δυναμώθηκε ο Καμένος. Το ξέρετε ότι. Το εισπράτεται ότι ο Καμένος από όλη αυτή την ιστορία βρέθηκε πιο ισχυρός. Ο Καμένος πιο ισχυρός εσώ κυβερνήτη, το κυβερνητικό. Ναι, αυτό εννοώ. Ναι, αυτό εννοώ. Στην κοινωνία νομίζω είναι ξεκάθαρο το τι είναι πια ο Καμένος. Ο Καμένος υποτίθεται ένας άνθρωπος ο οποίος έβαλε ψηλά ό,τι έχει πει ότι είναι η κόκκινη του γραμμή. Ακόμα και μάλιστα σε τέτοια θέματα, όχι σε ζητήματα οικονομικής πολιτικής, αλλά σε τέτοια θέματα, στα οποία αποτελείται ότι θα έπρεπε να υπάρχει αυξημένη και σοβαρότητα και εθνική ευαισθησία, ο Καμένος αποδεικνύεται ότι επίσης αυτό που είναι σημαντικό για αυτόν είναι η παραμονή στην κυβέρνηση. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία, δεν υπάρχει κάτι για το οποίο θα άλλαζε. Θα έλεγε, ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό πια. Είναι αντίθετο στι αρχέ μου, είναι αντίθετο στι αντιλήψει μου, το κάνω. Δεν ψηφίστηκα για να κάνω τέτοια πράγματα. Συνιστά ανακούφιση και για τη Νέα Δημοκρατία το ότι μπλοκάρει η ιστορία στα Σκόπια και μπορεί να σκοντάψει οριστικά να πέσει. Μπλοκάρει, αφήστε να το δούμε. Γιατί αυτό λέω. Μπλοκάρει προ το παρόν δεν σημαίνει ότι τελείωσε, θα το παλέψει ο Γιατί έχει εκλογέ, δηλαδή καθίστε να δούμε μέχρι το τέλο τη διαδικασία πρώτον. Και δεύτερον, ακόμα και αν η διαδικασία αυτή δεν τελεσφορήσει, η διαδικασία εννοώ τη συνταγματική αναθεώρηση του συντάγματο των Σκοπίων, έχει εκλογέ. Πρέπει να δούμε τι θα προκύψει από τι εκλογέ. Το πιο πιθανό είναι να βγουν μπροστά του ΒΜΡΟ οι εθνικιστέ και να γίνει ακόμη πιο δύσκολη διαχείριση, αγαπητέ μου κύριε Βορύδη, και το ξέρετε. Αυτό μπορεί να συμβεί έτσι όπω το λέτε. Αλλά θα δούμε λοιπόν το ποια θα είναι η εξέλιξη από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Εσεί πάντω ω Νέα Δημοκρατία η θέση σα είναι. Δεν αλλάζει και μετά. Εμάς η θέση μας είναι σταθερή. Η συμφωνία αυτή δεν θα έρθει ποτέ, αν ψένεν στη Βουλή, εννοείται θα την καταψηφίσουμε. Εννοείται ότι θα εξαντλήσουμε κάθε κοινοβουλευτικό μέσο προκειμένου να μην ψηφιστεί αυτή η συμφωνία. Και επίσης εννοείται ότι αν είμαστε κυβέρνηση, δεν πρόκειται να έρθει αυτή η συμφωνία ποτέ να ακυρωθεί. Κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και με την ιδιότητά σας ως νομικού, θέλω ένα σχόλιο. Ο Σάββας Ξηρός ζητά αποφυλάκηση επικαλούμενος λόγος υγείας, αξιοποιώντας τα παράθυρα του νόμου Παρασκευόπουλου. Ναι. Κοιτάξτε, το συγκλονιστικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι φυσικά θα φτάναμε σε ένα σημείο όπου οι τρομοκράτες θα αποφυλακίζονται. Ξέρετε γιατί? Διότι ο νόμος Παρασκευόπουλου, αυτός ο οποίος
παρατείνεται. Ακούστε, μετά από αυτή την κριτική, τώρα σε λίγο θα πάω στο Κοινοβούλιο να μιλήσω γι' αυτό. Γιατί έχει έρθει η διχροπαράταση της διάρκειας του νόμου Παρασκευόπουλου. Με κάποιες τροποποιήσεις, νομίζω, κάνω λάθος. Με τίποτε. Με το τίποτε. Όταν σας λέω τίποτα, τίποτε. Με πράγματα ασήμαντα, τα οποία δεν αγγίζουν καθόλου τον πυρήνα του προβλήματος, που είναι η αποφυλάκηση των επικίνδυνων εγκληματίων. Και το κυλαίω αυτό γιατί, μιας και θέσατε το παράδειγμα του ξηρού. Το έθεσα γιατί συζητείται η αίτηση. Πολύ καλά κάνατε. Είναι επίκαιρο πολύ θέμα. Διότι προσέξτε, στα αδικήματα τα οποία θα έπρεπε να εξαιρούνται και δεν εξαιρείται, είναι η τρομοκρατική οργάνωση. Οι τρομοκρατικές πράξεις. Το 187β του ποινικού κώδικα. Γι' αυτό δεν υπάρχει μνήμα εξαιρέσεως. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει καταδικαστεί για τρομοκρατία και παρά τα αυτά να αξιοποιεί τις ευνοϊκές πρόνοιες του νόμου του συγκεκριμένου. Ενώ παλαιότερα στον νόμο Βενιζέλου αυτά ήταν... Δεν υπήρχαν τέτοιου είδους προβλέψεις ποτέ στις προηγούμενες αποφυλακίσεις. Δεν υπήρχαν αυτά. Δεν αγγίζονταν αυτά. Άρα, νομικά... Γίνονταν πράγματι αποφυλακίσεις, αλλά οι αποφυλακίσεις γίνονταν για... κακουργήματα ίσων σημασίας, τα λεγόμενα χαμηλά, και όχι αυτά τα οποία έχουν βίαιο χαρακτήρα. Εγώ να σας πω κάτι, άλλο να βγάλεις έναν άνθρωπο που έχει κάνει πλαστογραφία ή ακόμα να σου πω και έναν απατεώνα, και άλλο να βγάζεις ληστές, άλλο να βγάζεις υπουργούς ναρκωτικών, άλλο να βγάζεις τρομοκράτες. Ήδη απαντάτε στο επόμενο ερώτημα, γιατί με βάση την υπεράσπιση του έθεσαν το θέμα του Αριστίδη Φλόρου. Λένε οι ίδιοι πώς εκείνος, προσκομίζοντας έστω και πλαστά χαρτιά, αποφυλακίστηκε και δεν μπορεί να αποφυλακιστεί ο δικός μου. Λέτε με λίγα λόγια ότι δεν μπορείς ένα τρομοκράτη που σκότωσε να τον συγκρίνεις με έναν ακόμη και απατεώνα ενός μεγάλου οικονομικού σκανδάλου. Εγώ λέω ότι το κριτήριο με τον οποίο θα έπρεπε να την χάνουν εφαρμογή σε αυτές οι ευεργετικές διατάξεις θα έπρεπε να είναι ένα ουσιαστικό κριτήριο για την κρίση της επικινδυνότητας του καταδίκου που πάει να πάρει αυτά τα ευεργετήματα. Είναι επικίνδυνος αυτός ο άνθρωπος? Είναι βίαιος? Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να απειλήσει την κοινωνία? Αυτό πρέπει να το κριτήριο. Όχι αν έχει εκτίσει, δεν έχει εκτίσει και πόση ποινή έχει εκτίσει. Η εικόνα που δίνεται με αλφαγιώτα ότι υπάρχει μια σχετική ανεκτικότητα από κυβερνητικά στελέχη, από το σύνολο της κυβέρνησης, σε όλο αυτό, με τους βαρυπινίτες, αυτούς που είναι μέσα, με τους ρουβίκονες κλπ. Πολιτικά, εκλογικά, κάνει καλό ή κακό, θεωρείται, στην κυβέρνηση? Σε ποιους? Στον ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, εκλογικά λέω. Πολιτικά, εκλογικά. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το 3%. Είναι 30-25%. Δεν ξέρω τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ σκληρή. Το ρωτάω γιατί πολλοί κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δείχνει μια ανεκτικότητα. Αλλά λέω, αν του κάνει κακό στην κοινωνία, εκλογικά, στην ψηφοδόχο δηλαδή. Δεν το κρίνεται έτσι. Γιατί να σου πω γιατί. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ ακραίες ιδεολογικές θέσεις στο θέμα αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν μπορούσε, θα καταργούσε πλήρως τη φυλάκιση. Τις καταργούσε τις φυλακίες. Θα πήγαινε σε ένα εναλλακτικό σύστημα ποινών. Χρηματικές ποινές, βραχιολάκια, κοινωνικές εργασίες, τέτοια. Θα πήγαινε σε αυτό. Αλλά έχει πολύ σκληρή ιδεολογία. Πίσω από αυτό χρησιμοποιούν το πρόσχημα της αποσυμφόρησης των φυλακών. Αλλά πίσω από αυτό, στην πραγματικότητα, έχουν μια σκληρή, ακραία ιδεολογική άποψη που λέει ότι θα καταργήσουμε τη φυλακή. Δεν πρέπει να υπάρχουν φυλακές. Αυτό βρίσκεται από πίσω από τη στάση τους. Διότι, με συγχωρείτε, σε επίπεδο κοινωνίας υπάρχει κανείς που δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει ο νόμος Παρασκευόπουλου. Μα έχουμε νεκρούς από τον νόμο Παρασκευόπουλου. Έχουμε δολοφονημένους. Έχουμε ανθρώπους που δολοφονήθηκαν από αυτούς που βγήκαν με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν ένα απλό ερώτημα. Τι δεν έχουν καταλάβει? Και όμως το παρατείνουν. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί το κάνουν, ρωτώ κι εγώ. Η απάντηση είναι γιατί έχουν πολύ σκληρή ιδεολογική άποψη. Ορισμένοι, εννοείται, κάποιες συνιστώσεις εννοείται. Τι συνιστώσεις? Αυτό είναι κεντρική πολιτική. Είναι πολιτική την οποία έκανε ο Παρασκευόπουλος, συνέχισε ο Κοντονής και τώρα κάνει ο καινούριος Υπουργός Δικαιοσύνης. Καλογύρω. Και συνιστώσεις. Αυτό είναι ΣΥΡΙΖΑ κεντρικά. Μάλιστα. Κύριε Βορύδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.